Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσουμε το νέο ελαιοραυδιστικό της πασίγνωσης ιταλικής φίρμας Volpi. Είναι ένα ελαιοραυδιστικό στα 12 V, 500 W ηλεκτρομοτέρ και ανθρακόνημα στις βέργες του. Ένα μηχάνημα πανάλαφρο, είναι μόλις στα 2,7 κιλά, ζυγισμένο, με ένα μπαστούνι από τα 2,10, φτάνει στα 3,05 σαν ύψος. Έχει διαθέτει εσωτερικό καλώδιο κατά το πτυσσόμενο του καλαμιού, 10 μέτρα καλώδιο και διακόπτει κάτω στη χειρολαβή. Ωραία, τα βαντάζ του τώρα. Είναι το μοναδικό στην αγορά το οποίο διαθέτει το μοτέρ του οριζόντια και όχι κάθετα όπως τα υπόλοιπα ελαιοραυδιστικά της αγοράς. Φοράει και αυτό επώνυμο μοτέρ, XMEC Electric, στα 500 W. Έχει ένα σύστημα γραναζιών, 4 γραναζιών για μειωτήρες και ενίσχυση του μοτέρ, στην ουσία ενίσχυση της δύναμης επάνω. Τα όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο. Αυθεντικό ανθρακόνημα στα 5 χιλιοστά, για να μην σπάνε εύκολα οι βέργες. Πανάλαφρο ανατομικό μπαστούνι, ώστε να μπορούμε να το δουλέψουμε κατά τη χρήση μας χωρίς να μας κουράζει ή να μας πίνει τα χέρια. Διαθέτει 10 μέτρα καλώδιο, ειδικό καλώδιο flex, ελαστικό, ούτε να μου μπλέκεται ούτε να μου κολλάει, αλλά είναι και ανθυγρού τύπου ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τις υγρασίες καθ' την ώρα που το γυρνάμε στο χωράφι ή στα χορτάρια κάτω που μπορεί να είναι βρεγμένα από την πρωινή υγρασία κτλ. Λοιπόν, και πάμε στην ουσία να το δούμε και αυτό τι κάνει πάνω στην ελιά, έτσι. Για να μπορέσουμε να το τεστάρουμε, θα το δοκιμάσουμε με μια μπαταρία σε 75 αμπέρ. Βλέπουμε, καθότι όλα τα 12 βολτα καθαρά συνιστούμε μπαταρία σε 75 αμπέρ και πάνω, κατανάλωσή του αγγίζει τα 10 αμπέρ την ώρα. Και θα το δοκιμάσουμε σε μια ποικιλία ελιά μανάκι, αρκετά δύσκολη στο θέμα να το ρίξει. Από τη στιγμή που θα ρίξει το συγκεκριμένο είδος, θα μπορούμε στην ουσία να καταφέρουμε και να ρίξουμε όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες αρκετά πιο εύκολα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι κάνει πάνω στο δέντρο. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, είναι αρκετά αποτελεσματικό. Έχει ρίξει σχεδόν το 95% του καρπού, χωρίς να μας έχει ρίξει πάρα πολλά φύλλα, παρά μόνο κάποια ξερά κλαδάκια τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Το μοτέρ του διατηρεί τη ροπή του, δεν πέφτει εύκολα, δεν βυθίζεται όσο και να το βάλουμε μέσα στο πυκνό. Θα το ξαναδούμε λιγάκι εδώ. Ας δούμε λιγάκι το πώς είναι ο καρπός πριν και θα δούμε και το πώς είναι ο καρπός μετά πάνω στην κλάρα. Βλέπουμε. Ας δούμε λοιπόν τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει το μηχάνημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χτενίσαμε παρά μόνο κάποια δευτερόλεπτα και βλέπουμε ότι μας έχει ρίξει σχεδόν όλο τον καρπό. Κάποια δύσκολα κομματάκια έχουν μείνει πάνω, τα οποία αν επιμείνουμε λίγο παραπάνω θα πέσουν και αυτά. Αποτελεσματικό, χαμηλό θόρυβο το μηχάνημα λόγω των ελικοειδών γραναζιών, όπως αναφέραμε και σε άλλο βίντεο για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και όπως είπαμε και πριν, έτσι η ποικιλία είναι μανάκι, είναι άγουρο αρκετά, τελείως πράσινο όπως μπορούμε να δούμε. Με δυσκολία μπορεί να το κόψει και με το χέρι. Εφόσον μπορούμε να καταφέρουμε να ρίξουμε το συγκεκριμένο καρπό, κανένα άλλο δεν θα μας δυσκολέψει. Να το δοκιμάσουμε και το πιο πυκνά. Το δοκιμάζουμε και στο χοντρή κλάρα, το βλέπουμε ότι εδωρίζει το μηχάνημα και παρόλα αυτά πεινάζει. Ένα από τα μεγαλύτερα βαντάζ που διαθέτει το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ένα θερμικό το οποίο βρίσκεται μέσα στο διακόπτη και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει ή προσπαθήσει να του κάνει ζημιά, δηλαδή αν το προσπαθήσω να το σταματήσω είτε σε μια κλάρα είτε με τα χέρια απλά μόνο για να το κάψω, το μόνο που καταφέρνει να κόβει το θερμικό και το μηχάνημα ξαναπαίρνει μπροστά σε χρόνο σε δευτερόλεπτα. Έτσι και προστατεύουμε και τα γρανάζια αλλά και το μοτέρ του μηχανήματος.